Ανιερώτατε Μητροπολίτη Λεμεσού και αγαπητέν Χριστό αδελφέ κύριε Αθανάσιε, Θεοφιλέστατε Άγια Μαθούντος, αγαπητέν κύριο αδελφέ κύριε Νικόλαε, αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί. Ως φυσική συνέχεια της χθεσινής εορτής των μεγάλων τριών ιεραρχών Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, των τριών μεγίστων φωστήρων της Τρισιλίου Θεότητος, έκρινα χρήσιμον και ωφέλιμο να παρουσιάσω στην αγάπη σας σήμερα, όσο μας επιτρέπουν τα χρονικά όρια μιας ομιλίας, το πρόσωπο ενός σύγχρονου κορυφαίου Καπαδόκη θεολόγου, του τελευταίου μεγάλου Έλληνα θεολόγου του 20ου αιώνα, κατά την άποψη αρκετών ειδημόνων, του πατρός Ιωάννη Ρωμανίδη, και τη διδασκαλία του για την ορθόδοξη πατερική θεραπευτική αγωγή. Ενός ανθρώπου που αφιέρωσε όλη του τη ζωή στην μελέτη των δογμάτων των Οικουμενικών Συνόδων, αλλά και της θεολογίας των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Και ενός ανθρώπου, να συμπληρώσω, που η μόνιμη του αγωνία ήταν να δει στην Αμερική έστω και έναν μοναστήρι ορθόδοξων ησυχαστικών. Το θεωρούσε πολύ σημαντικό. Αυτό θα επιχειρήσουμε να κάνουμε απόψε κυρίως μέσα από το έργο «Εμπειρική δογματική της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας κατά τις προφορικές παραδόσεις του πατρός Ιωάννου Ρωμανίδου». Και ασφαλώς δεν θα είχαμε αυτόν το σπουδαίο έργο στα χέρια μας χωρίς την κέρια συμβολή και προσπάθεια ενός εκλεκτού μαθητή και συνεργάτη του πατρός Ρωμανίδη, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάχτου και Αγίου Βλασίου Κυρίου Ιεροθέου Βλάχου, που στις μέρες μας ορθοτομεί λόγων αληθείας της Ορθοδόξου πίστεως και παραδόσεως. Η επιλογή του θέματος αυτού για την απόψινή ομιλία μας φρονούμε πως είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα ασχοληθούμε με την αγιοπνευματική εμπειρία της βιώσεως των εντολών του Κυρίου και των δογμάτων της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Πώς δηλαδή οι άνθρωποι του Θεού, κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί, άντρες, γυναίκες και παιδιά, μπορούν μέσα από την ορθόδοξη πίστη να γνωρίσουν το Άγιο Πνεύμα, να φωτιστούν από τον Χριστό και να γίνει ο Θεός Πατέρας, Πατέρας τους προσωπικός, δηλαδή να τεθεί η ζωή τους μέσα στη ζωή της Αγίας Τριάδος, όπως και των τριών ιεραρχών. Επιπλέον, δεν διστάζω να πω ότι στις μέρες μας η θεολογία του πατρός Ιωάννη είναι άκρος επίκαιρη. Και δεν είναι τυχαίο που πολλοί σύγχρονοι πιστοί τον ανακαλύπτουν και αναζητούν τα βιβλία του, διότι ως θεολόγος ήταν από τους λίγους ακαδημαϊκούς που τόνισαν ιδιαίτερα και ανέδειξαν την θεραπευτική αγωγή που προσφέρει η Εκκλησία στον άνθρωπο, αλλά και την εμπειρική αγιότητα. Πώς δηλαδή ο εν μετανία ζών πιστός καθαρίζει την καρδία του και πώς ο νους αποκτά σιγά σιγά θρόνον την καρδία την καθαρήν, με αποτέλεσμα να έρθει ο φωτισμός και η αγιότητα. Με άλλα λόγια, αυτήν τη θεραπευτική και ασκητική αγωγή που κληρικοί και μοναχοί, μα και πολλοί απλοί άνθρωποι του λαού μας βίωναν και βιώνουν εμπειρικά για αιώνες. Και εδώ, πριν προχωρήσουμε στην ανάπτυξη αυτής της εμπειρικής δογματικής του πατρός Ρωμανίδη, να μου επιτρέψετε να παραθέσω το βίωμα αυτής της θεραπευτικής ασκητικής καθάρσεως ενός σύγχρονου χαρισματικού Αγίου ανθρώπου του Θεού, πολύ ολίγων γνωστού στον χώρο μας, των ελληνικών, και πιστεύω στο μέλλον ανθρώπου που θα αγιοκαταταχθεί επίσημα από την Ορθόδοξον Εκκλησία μας, του Γέροντος Αναστασίου της Μονής Κουδουμά Κρήτης, όπως την εμπιστεύτηκε ο ίδιος σε έναν πνευματικό του τέκνο. Ο πατήρας Αναστάσιος Δεσπότη μου ήταν φίλος πνευματικός
και συνασκητής για ένα διάστημα του γέροντος Ευμενίου του Λεπρού. Ακούτε τι γράφει ο πατήρ Αναστάσιος, ο οποίος απηχεί απόλυτα την όλη θεραπευτική αγωγή της Ορθοδόξου Εκκλησίας και ακριβώς όπως αυτός ο εμπειρικός θεολόγος της Εκκλησίας, χωρίς πτυχία ακαδημαϊκά, καταγράφει τη δική του εμπειρία και πώς αυτόν στη συνέχεια το αποτυπώνει ο ακαδημαϊκός και ασκητής ταυτοχρόνως, πατέρας Ιωάννης Ρωμανίδης, ο Καπαδόκης. Λέει λοιπόν ο γέρο Αναστάσιος, «Όταν βαπτιστήκαμε, λάβαμε το Άγιο Πνεύμα, με το Άγιο Χρίσμα λάβαμε πακέτον», τα λέει στη γλώσσα του την απλή, «όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Πήγεν το φως του Αγίου Πνεύματος μέσα στη βαθία καρδία, στον πάτον πάτον. Μέσα εκεί έχουμε έναν εκκλησάκι μπάμφωτον. Δεν το βλέπουμε, γιατί από τις αμαρτίες είναι τυφλός ο νους, ο οφθαλμός της ψυχής. Οι αμαρτίες είναι μπάζα που σκεπάζουν αυτόν τον αναμένον κάρβουνον που σε όλους υπάρχει, αλλά δεν φαίνεται. Με την εξομολόγηση αρχίζουμε να ξεμπαζώνουμε. Κατεβαίνει προς την καρδιά, προς τα κάτω η χάρις και βλέπουμε σαν από προβολέαν περισσότερον τον εαυτό μας. Μας δείχνει η χάρις και άλλα παλαιά αμαρτήματα που ήταν στιβαγμένα εκεί και τα είχαμε ξεχάσει ή δεν τα είχαμε σωστά αξιολογήσει. Αυτήν τη διαδικασία δεν πρέπει να τη θεωρούμε σοκαριστική. Είναι ένδειξη πνευματικής υγείας. Κατεβαίνει το τρυπάνι και βρίσκει και άλλα στρώματα μέχρι να φτάσουμε στον άνθρακαν του βαπτίσματος. Όταν ολοκληρωθεί η κάθαρση της καρδιάς από το ξεμπάζωμα της μετανοίας, οδηγούμαστε σε δεύτερον επίπεδο πνευματικής ζωής, στο φωτισμό του νου. Θεργεύει η φλόγα του Αγίου Πνεύματος, που ήταν σκεπασμένη από τις αμαρτίες και κρυμμένη εκεί μέσα. Λαμπαδιάζει με ουράνιο φως ολόκληρων των άνθρωπων. Ο νους, και αυτό είναι πολύ κέριον που λέει εδώ, φεύγει από τον εγκέφαλον, όπου ήταν σφινωμένος, και κατεβαίνει μέσα στη φωταγωγημένη καρδία. Από τον εγκέφαλον, ο άρρωστος νους, κολλά στα αισθητά, στα ποικίλα είδωλα της αμαρτίας που τρέφουν τα πάθη. Όταν καθαριστεί από την μετάνοια και την προσευχή, κατεβαίνει στην καρδιά, στη φυσική του θέση. Από εκεί βλέπει τα ουράνια και τα καταχθόνια. Απολαμβάνει τα αξεπέραστα μυστήρια, όσα του παραχωρήσει ο Θεός. Γυρνάει κυκλοειδός ο νους μέσα στην καρδία τότε και αυτενεργείται η νοερά προσευχή. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Πού να μπει τότε πονηρός λογισμός σε αυτόν το καμίνι. Θα καεί σαν χαρτί μέσα στο φούρνο. Αυτά βέβαια είναι για τους πολύ προχωρημένους. Εσείς, λέει ο γέρο Αναστάσιος, θα καλλιεργείτε εντατικά τη μετάνοια και θα λέτε την ευχή. Τότε δυναμώνει ο νους και αντέχει τους οποιουσδήποτε λογισμούς. Αλλάζουν τα δεδομένα της ζωής. Και μου λέει εμένα ένας άνθρωπος Κύπριος που έχει κατά την άποψή μου την κατάσταση Αναστασίου, βοσκός. Μου λέει, «Δεσπότη μου, να γονατάς και να παρακαλείς να σου δώσει ο Θεός βεβαίαν πίστη». Και όταν τον ερώτησα πώς αποκτιέται η βεβαία πίστη, μου λέει, μου το είπε έτσι κυπριακά, «όταν κάτσει ο νους εις την καρκιά». «Ένα θυμάσαι», μου λέει, «τι σου ελάλεν η μάνα σου όταν έκαμνες αταξίες». Λέω του, «τι μου έλεγε». Και ακούτε κάτι που ίσως γελάσετε, αλλά πόσο βάθος θεολογικών και νυπτικών έχει. Μου λέει, «εσου ελάλεν εν ο νους σου γέ μου». Και εξικόλλησε. Πώς δεν εξικόλλησε, λέει. Εξικόλλησε μου την καρδία,
που με κόπον έβαλε στο νουν στην καρδία, αλλά εύκολα, μου λέει, εχμαλωτίζεται από τα αισθητά του κόσμου τούτου. Ένας βοσκός, με εμπειρία όμως. Αυτή, λοιπόν, η αγιοπνευματική εμπειρία της καταχάριν Θεώσεως των αγιασμένων ανθρώπων του Θεού και η φωτισμένη από το Άγιο Πνεύμα δογματική διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας μας, σαν έναν και το αυτό αποκαλυπτικό θείο γεγονός, διαποτίζει όλη την ακαδημαϊκή εργασία του πατρός Ιωάννη Ρωμανίδη. Ακούστε τη γράφη εκ παραλλήλου με τους προαναφερθέντες, ο πατέρας Ιωάννης. Η αρχή της θεραπείας του νοός που λέγεται κάθαρσης είναι η εκδίωξης από αυτών όλων των λογισμών, καλών και κακών, όχι μόνο των κακών, και καλών λογισμών. Όταν η εκένωση αυτή συνδυάζεται με την κάθαρση των παθών και την ορθήν περί Θεού πίστην, να το τονίσω με αυτό, και την ορθήν περί Θεού πίστην, ο νους επιστρέφει εις την καρδία και δέχεται το Πνεύμα του Άγιον, αποστελόμενον από τον Πατέραν και τον Υιόν και προσευχόμενον αδιαλείπτος. Τότε κατά τους Πατέρας γίνεται κανείς ναός του Αγίου Πνεύματος και μέλος του σώματος του Χριστού. Η νοερά ευχή λέγεται μονολόγιστος, αφού ο μόνος λογισμός που κατέχει τον νουν είναι η αέναος μνήμη του Θεού. Θα μπορούσε άραγε ποτέ ένας ακαδημαϊκός θεολόγος να γράψει με τέτοια σαφήνεια περί της καθάρσεως και της θεραπείας του νου, εάν ο ίδιος δεν είχε προσωπικά την εμπειρία της καθάρσεως ή δεν την απαντούσε στο πρόσωπο κάποιου στενού του ανθρώπου? Και η απάντηση είναι ότι ο πατέρας Ιωάννης Ρωμανίδης από παιδί βίωνε τη θεραπευτική αγωγή της καθάρσεως, του φωτισμού και του αγιασμού στο πρόσωπο της μάνας του Ευλαμπίας, της μετέπειτα γερόντισσας Ευλαμπίας Ρωμανίδου, αφού έγινε μοναχή στα ύστερά της, στο πρόσωπο της οποίας θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Όταν ο ίδιος ο πατέρας Ιωάννης ζητήθηκε υπ' αυτού να περιγράψει τον εαυτόν του, περίπου είπεν τα εξής. Ο πατέρας Ιωάννης, όπως είπαμε, ήταν Μικρασιάτης, από την παλαιάν Αραβισσόν της Καπαδοκίας και γεννήθηκε στον Πειραιάν προσφυγόπουλων το 1927. Γράφει λοιπόν ο ίδιος για τον εαυτόν του. Και είναι σημαντικό να γελεμεσού πως αυτοπροσδιορίζεται ένας Ρωμανίδης και τι θεωρεί σημαντικόν από τον εαυτόν του. Οι γονείς μου ήσαν από τη ρωμαϊκή Γκαστρόπολη της Αραβισσού της Καπαδοκίας, όπου εγεννήθη ο Ρωμαίος Αυτοκράτορ Μαυρίκιος, ο οποίος διόρισε ενός Πάπαν της Ρώμης τον Άγιο Γρηγόριον τον Μέγαν και ο οποίος με την σειρά του διόρισε ενός πρώτων Αρχιεπίσκοπων του Καρντέρπουρη τον Αυγουστίνων. Γεννήθηκα εις τον Πειραιάν, τας 2 Τρίτου του 1927. Έφυγα από την Ελλάδα και με την άστευσα, έτσι το γράφει, εις την Αμερική, εις τας 15 Μαΐου 1927, εις ηλικίαν 72 ημερών, με τους γονείς μου, και μεγάλωσα εις την πόλη της Νέας Υόρκης, εις το Μανχάταν, εις την 46η οδόν, μεταξύ της Δευτέρας και της Τρίτης Λεωφόρου. Είμαι απόφυτος του Ελληνικού Κολεγίου Brookline, Μασακουσέτης, της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Yale, διδάκτορ της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Χάρβαρτ, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και επισκέπτης καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού του Πανεπιστημίου του Μπαλαμάν του Λιβάνου από το 1970. Και εδώ βάζει τελεία. Γιατί? Διότι το θεωρούσε πολύ τιμητικό για αυτόν το ότι στα όρημα του χρόνια κατόρθωσε να είναι καθηγητής στο Λίβανο στους Ρωμιούς Ορθοδόξους Χριστιανούς του Λιβάνου. Θεωρούσε ότι
η Ρωμιοσύνη εκεί του μιλά περισσότερο εις την καρδιά. Όταν ερωτούν τον αυτοί οι άνθρωποι, τι είσαι, ενώ ήταν πλήρης ελληνικής παιδείας, έλεγα Ρωμνή είμεθα, Ρουμ. Γεννήθηκε λοιπόν προσφυγόπουλον από δύο ευλαβείς γονείς, τον Σάβαν που ήταν ράφτης και την Ευλαμπία που ήταν οικοκυρά, αλλά και ασκήτρια ταυτοχρόνως. Επίσης είχε μία αδελφή την Παρθενία. Η γλώσσα που μιλούσα στο σπίτι δεν ήταν τα ελληνικά, αλλά τα τουρκικά. Γιατί οι γονείς του, όπως είπαμε, ήταν από την καρδιά της Μικράς Ασίας, όπου η επικρατούσα γλώσσα τότε ήταν η τουρκική. Ο ίδιος έλεγε πάντοτε ότι τα ελληνικά παρέμειναν η δεύτερη του γλώσσα. Η μάνα του Ευλαμπία ήταν αυτή που καθόριζε το πνευματικό περιβάλλον της οικογένειάς της. Ήταν αυτή που του μετέδωσε από πολύ νωρίς το ασκητικό φρόνημα. Γράφει ο ίδιος, θυμάμαι που η μάνα μου έλεγε, «Παιδί μου, άνθρωπος Άγιος με το ζόρι δεν γίνεται, πρέπει να το θέλεις». Για να προσθέσεις τον λόγο της μητέρας του, δεν μπορεί βέβαια άνθρωπος με το ζόρι να γίνει Άγιος. Ο καθένας πρέπει να επιλέξει το δρόμο της ασκητικής θεραπείας. Αυτός ο λόγος περί ασκητικής θεραπείας του πατρός Ιωάννη φανερώνει μία συνέχεια και μία εμπειρική γνώση θεολογίας που είχαν όλοι οι πιστοί που έφτασαν στο στάδιο του φωτισμού. Θυμάμαι κάποτε ρώτησα τη μάνα μου τη Μιλιά. «Μάνα, τώρα που έγινες 90 ετών, τι συμβουλή θα έδινες σε μέναν το γιο σου που αξιώθηκα να γίνω και επίσκοπος?» Μου απάντησε, «Να προσέχεις γιέ μου, να προσέχεις να μην γύρει ο νους σου». Δηλαδή, βλέπουμε εδώ δύο πρωτινές μητέρες, μία μικρασιάτισαν και μία Κύπρια, να κρατούν το ίδιο ασκητικό ορθόδοξο ήθος και να σου λένε, πρόσεξε να μην περηφανευτείς, να μην πάρει ο νους σου αέρα. Όλα αυτά έχουν θεολογική αξία και βάθος και όπως ξέρουμε, οι πρωτινοί άνθρωποι για να πούν μία λέξη νίστευα 40 μέρες, όπως λέει ο λαός μας. Δηλαδή ο λόγος τους ήταν αποτέλεσμα φωτισμού. Αυτό σημαίνει νίστευα 40 μέρες για να πούν έναν λόγο. Αυτή λοιπόν η γυναίκα η Ευλαμπία, μεγαλωμένη σε έναν τόπο με μεγάλη και βαθιά πίστη και ως γνήσια θυγατέρα του γένους των Καραμανλίδων, των Ορθοδόξων Χριστιανών της Καπαδοκίας, από παιδί είχε ως επίκεντρο της ζωής της τη Θεία Λειτουργία και την Νοερά Προσευχή. 12 χρονών κορίτσι έζησε το σφαγιασμό των γονέων της από τους Τούρκους και η μητέρα της έγινε η Παναγία. Η ίδια η Θεοτόκος την έβαλε κάτω από τη σκέπη της και ανέλαβε την πνευματική της ανατροφή όπως η ίδια διηγήθηκε σε άλλες μοναχές. Η Παναγία παρουσιαζόταν και την έπιανε από το χέρι και την απομάκρυνε από τις διάφορες κακοτοπιές και ψυχικούς κινδύνους με αποτέλεσμα από μικρή να έχει μίαν συνεχή επικοινωνία με τον Θεό. Και όπως η ίδια έγραψε, 12 χρονών που ήμουν, η προσευχή που έκανα αυτή ήταν παράκληση, εξάψαλμος, απόδειπνων, παλαιά και Καινή Διαθήκη. Έτσι περνούσα το χρόνο μου. Αυτούς τους λόγους δεν τους άφηνα από το μυαλό μου νύχταν και μέραν. «Κύριε αγαθέ, τα αγαθά σου μη μου στερήσεις. Από κάθε τι να ακούω τα λόγια σου. Από απρεπή πράγματα με τη βοήθεια σου, Κύριε μου, φύλαξέ με. Κύριε, κατά την εντολή σου, όπως ξέρεις εσύ. Κύριε, ο Λάριγκας μου, ό,τι λέει δικό σου να είναι. Η Βασίλισσα, η Παναγία μας, με τις πρεσβείες των και των Αγίων». Και από όλους αυτούς ευλογητός είσαι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όταν εκατέγραφα εμπειρίες από τους συγγενείς του Αγίου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου, θυμάστε απευθυνθήκαμε και σε εσάς, μου έκαμε εντύπωση ο ίδιος τρόπος καρδιακής προσευχής
είχε η γιαγιά του Αγίου Φιλουμένου, η Λοξάνδρα από την Ορούντα. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, η Ευλαμπία εγκαθίσταται στον Πειραιάν και παντρεύεται τον συμπατριώτη της Σάβα Ρωμανίδη, με τον οποίο αποκτούν το πρώτο τους παιδί τον Ιωάννη, τον οποίο τάζει στον Άγιον Ιωάννη τον Ρώσον και τον βαπτίζει στο Προκόπιν της Εύβοιας. Οι δυσκολίες και η φτώχεια αναγκάζουν την οικογένεια Ρωμανίδη να μεταναστεύσει στην Αμερική το 1927. Στο νέο αυτόν πρωτόγνωρον περιβάλλον, η Ευλαμπία ενδυναμώνει τις προσευχές της και καλλιεργεί συνεχώς την νοερά προσευχή, κάνοντας ταυτοχρόνα πολλές μετάνοιες. Την έβλεπε μικρόν παιδάκιν ο πάτερ Ιωάννης και σαν πειραχτήριν που ήταν της έλεγε «Μάνα, τι κάνεις όλο μετάνοιες και μετάνοιες?» Και εκείνη του απαντούσεν «Κοροϊδεύε, Γιαννάκη, κοροϊδεύε, μα να ξέρεις, παπάς θα γίνεις εσύ». Δηλαδή, είχε και διορατικό χάρισμα η γιαγιούλα μέσα στην Αμερική. Οι Προτεστάντες, βλέποντας την πίστη της Ευλαμπίας, προσπαθούσαν να την προσιλητήσουν, διενεργώντας καθημερινές επισκέψεις στο σπίτι της. Ένα βράδυ, αποφασισμένοι να κάνουν δικιάν τους την Ευλαμπία, την επισκέπτονται μαζικά περίπου 15 άτομα και δεν την αφήνουν ήσυχη. Προσιλητισμός. Αυτή με τον λόγο της αντιστεκόταν στις προκλήσεις τους. Οπότε κάποια στιγμή τους αφήνει για λίγο μόνους και πάει στο εικονοστάσι της και αρχίζει να προσεύχεται στον Θεό να τη φωτίσει για να τους αντιμετωπίσει. Ξαφνικά μια μεγάλη βοή εξέρχεται από το εικονοστάσι, την οποία μόλις άκουσαν οι Προτεστάντες, εκείνοι έφυγαν τρομαγμένοι και έκτοτε δεν την ξαναενόχλησαν. Όταν η κόρη της, Παρθενία, παντρεύτηκε έναν ετερόδοξον και αυτός την πήρε μαζί του στη Νέα Ζηλανδία, σηκώθηκε και η Ευλαμπία από την Αμερική, σημειωτέων ότι οι γονείς του πατρός Ιωάννη δεν έμαθαν ποτέ αγγλικά. Δηλαδή, ήξεραν πολύ καλά τουρκικά και μέτρια ελληνικά. Και πήγαινε αυτή η γιαγιά στη Νέα Ζηλανδία, όπου έμεινε μαζί τους μέχρι που κατήχησε τον γαμπρό της και τον βάπτισε ορθόδοξο. Και επειδή έλεγε ότι το να είσαι ορθόδοξος δεν αρκεί να είσαι βαφτισμένος, αλλά πρέπει και να κοινωνάς, διενήργησεν και ίδρυσεν Ορθόδοξη Εκκλησία στο Christ Church, τη δεύτερη μεγάλη πόλη στη Νέα Ζηλανδία. Μετά την κοίμηση του συζύγου της, μετέβη στη Θεσσαλονίκη, όπου βρισκόταν ήδη ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης με την οικογένειά του και τελικά ακολούθησε τον μοναχικό βίο, εγκαταβιώνοντας την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτήν, τη Μονή που πνευματικών της καθοδηγητήν είχε τον Όσιον Παΐσιον τον Αγιορείτη. Η κουρά της σε μεγαλόσχημη μοναχή έγινε στις 4 Μαΐου 1973. Πριν από ένα χρόνο που επισκέφθηκα την Εν Λόγω Μονή, μου ανέφερε η ηγουμένη του μοναστηριού Φιλοθέη: «Αυτή η γιαγιά η Ευλαμπία καλά-καλά ελληνικά δεν ήξερε, αλλά ήταν η πρώτη στις ακολουθίες, η πρώτη στην υπακοήν και είχε να αποκτήσει μεγάλον διορατικό χάρισμα. Για παράδειγμα, ο Γέρο Παΐσιος κάποιες νύχτες προσευχόταν γονατιστός στο Άγιον Όρο στην Παναγούδα στο κρεβάτι του. Και η γιαγιά Ευλαμπία από τη Σουρωτήν της Θεσσαλονίκης τον έβλεπε με τα μάτια της καρδιάς και όχι με τα μάτια του σώματός της. Μέσα στο κελί του τι έκαμνε. Και όταν συναντήθηκαν αργότερα, του το ανέφερε και έλεγε με θαυμασμό ο Άγιος Παΐσιος: «Κοίτα να δεις, αυτή η γιαγιά που ήρθε από την Τουρκιά και την Αμερική να έχει και πνευματική τηλεόραση και να με παρακολουθεί τι κάνω στο Άγιον Όρος». Και όλες οι καλόγριες έμειναν έκπληκτες με τα χαρίσματα της γιαγιάς Ευλαμπίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ποια ήταν η καταγωγή του πατρός Ιωάννη Ρωμανίδη και ειδικά η Αγία Μάνα του, τι πνευματικά γονίδια του κληρονόμησεν που καθόρισαν κέρια τη ζωή του. Να υπενθυμίσουμε εδώ
και τη σχετική θεόπνευστη διδασκαλία του Οσίου Πατρός Σιμών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου για το πόσον τα γονίδια επηρεάζουν τα παιδιά μας θετικά και αρνητικά. Και μου κάνει εντύπωση στη θεολογία και τη δογματική του Πατρός Ιωάννη είναι ο μόνος που ευρήκα ακαδημαϊκός θεολόγος, αν είναι ακαδημαϊκός θεολόγος ο πατέρας Ιωάννης, που αναφέρεται στα τρία είδη μνήμης που ο γέρο και Άγιος Πορφύριος επανελειμμένα μας ετώνιζε ότι πρέπει να τα έχουμε έγνοιαν και για μας, αλλά για τα παιδιά μας περισσότερο. Έλεγε την εγκεφαλική μνήμη, που κάθε εγκέφαλος έχει μια μνήμη, την κυταρική μνήμη, ότι μας έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ότι κάθε κύτταρον έχει δικόν του εγκέφαλο, δικήν του μνήμη, γεμάτον πληροφορίες, και λέει το κύτταρον, εγώ όταν γίνω τόσων ημερών θα φθαρώ, εγώ θα γίνω μύτη, εγώ θα γίνω νεφρός. Άρα το ίδιον το κύτταρον έχει δικόν του γονίδιον, γονιδίωμα μέσα στον DNA. Αυτόν μας το έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, τουλάχιστον εγώ το άκουσα το 1985. Πριν 2 χρόνια το ανακάλυψαν οι γενετιστές του DNA, ότι υπάρχει και δεύτερον DNA και είναι μέσα, λέει, σε κάθε κύτταρο. Και επίσης μια τρίτη μνήμη που αναπτύσσει στη θεολογία του πατέρας Ιωάννης είναι η καρδιακή μνήμη, η μνήμη του Θεού δηλαδή, αλλά και όλων των προγόνων μας, η οποία από την κυταρική μνήμη φτάνει σιγά σιγά μέσα στην καρδία μας και πρέπει να μετανοήσουμε και για τις αμαρτίες και τα πάθη και τα λάθη, όχι μόνο τα δικά μας, αλλά και των προγόνων μας. Η μεγάλη αγάπη του μετά τους γονείς του, μετά την Καπαδοκία, ήταν η ιστορία. Ο ίδιος αυτοπροσδιοριζόταν περισσότερον, όχι ως θεολόγος, αλλά ως ιστορικός. Ο πατέρας Ιωάννης, εκτός από τη δογματική, είχε, όπως είπα τώρα, πολύ μεγάλη αγάπη να μελετά και την ιστορία ευρύτερα. Μάλιστα, συχνά έλεγε ότι είναι ιστορικός και τόνιζε ότι δεν μπορείς να μάθεις ορθόδοξη θεολογία εάν δεν γνωρίζεις πολύ καλά την ιστορία των Δυτικών, των Ανατολικών και, προσέξτε, και του Ισλάμ. Και το έλεγε αυτόν πριν το Ισλάμ γίνει απειλή και φόβος και τρόμος για την Ευρώπη και την Αμερική, αφού εκοιμήθη το 2001. Σκεφτείτε ακόμα πόσο μπροστά από την εποχή του ήταν αυτός ο άνθρωπος όταν το 1955 εξεπώνησε τη μεταπτυχιακή του διπλωματική εργασία με θέμα το Ισλάμ. Γι' αυτόν και αυτό, γιατί από πολύ νωρίς αντιλήφθηκε ότι το Ισλάμ ανεβαίνει, διότι κατεβαίνει ο δυτικός χριστιανισμός και θα διεκδικήσει να τον αντικαταστήσει. Αυτό που κάνει τώρα ο Τραμπ στην Αμερική. Κατάλαβε τι πάει να γίνει με το Ισλάμ, ότι θα τους γύρει τον νουν όλους αυτούς ήδη τους διεφθαρμένους. Και λέει πρέπει να αντισταθούμε, αλλά με τρόπον ατσαλό. Γι' αυτόν κάτι που βλέπουμε σήμερα να συμβαίνει στις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης και της Αμερικής που γέμισαν τζαμιά επειδή ο δυτικός χριστιανισμός αποδείχτηκε ψεύτικος. Και οι νέοι άνθρωποι σου λένε, τι να πάω σε αυτήν την ψευτιά, σε αυτήν την κοροϊδία. Και άμα δεν υπάρχει δίπλα τους ζωντανή ορθοδοξία και ένας παπάς, μια γιαγιά που να έχει το πνεύμα της ευλαμπίας, πού θα πάει ο νέος? Ή στον γκουρού, ή στον χότζαν, ή στον μάγο. Διότι η ψυχή εκφύσεως αναζητά πνευματική εμπειρία. Και αν δεν υπάρχει ένας ορθόδοξος πνευματικός χώρος να της δώσει την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος, θα πάει αναπόφευκτα στις διάφορες θανατηφόρες μεταφυσικές των δαιμονικών πνευμάτων.
Και επειδή στην εποχή μας υπάρχει μία έξαρση ποικίλων θανατηφόρων μεταφυσικών προτάσεων, υποκινούμενων από τη νέα τάξη πραγμάτων και όλων περισσότεροι άνθρωποι, ειδικότερα νέοι, στην προσπάθεια τους να ξεφύγουν από την ανιαρήν και κουρασμένην από τα πάθη ζωή τους, όπως λένε, πέφτουν ανυποψίαστοι στην παγίδα διαφόρων μεταφυσικών που τους υπόσχονται τάχατε μια ανώτερη ζωή, γεμάτων όμως δαιμονικό σκοτισμό και όχι φωτισμό. Θα παραθέσω την εμπειρία οράσεως του αχτίστου φωτός, αλλά και του διαβολικού φωτός, από μια σύγχρονη ευλογημένη γερόντισσα πάλι της Κρήτης. Άκου τι μου γράφει αυτός ο άνθρωπος του Θεού. Οι αρχιερείς σας εδώ την έχουν γνωρίσει. Όταν έρθει το θεϊκό φως, ενώνονται οι αισθήσεις όλες σε μίαν. Τραβιώνται και τα σαρκικά μάτια σαν μαγνήτης. Βλέπεις όλος, από την κορυφή μέχρι τα νύχια, όλος γίνεσαι φως. Δεν ξέρεις από πού βλέπεις. Ο ήλιος είναι λιχναράκι μπροστά σε αυτόν το φως. Είναι γαλάζιον, πολύ ελαφρύν και υπόλευκον. Κάποτε έρχεται η λαρό σαν το ηλιοβασίλεμα και παραμένει ώραν πολύ στη ψυχή. Το κόκκινο φως είναι του διαβόλου. Το φως του διαβόλου είναι αηδιαστικόν. Αυτόν τον τραβάει πολύ το κόκκινο χρώμα. Είναι σαν τις αστραπές και τις βροντές. Αλλιώτικον είναι. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Δεν είναι φως, είναι πυρ. Το φως όμως του Θεού είναι άπλετον, δεν έχει αρχήν, μέσην, τέλος. Ερχόμενος στην Ελλάδα, ο πάτερ Ιωάννης Ρωμανίδης πίστευε ότι εκεί θα βρει μια ορθοδοξία πιο ζωντανή από την Αμερική. Μια θεολογία πιο δυνατή από αυτήν των καθολικών και προτεσταντών καθηγητών που ήξερε στα Χάρβαρντ, στο Γέιλ, σε όλες αυτές τις σχολές. Να πούμε εδώ ότι είχε μέγαν καθηγητή του, τον μεγαλύτερον του 20ου αιώνα θεολόγων, τον πατέραν Γεώργιο Φλωρόφσκι. Βρήκε όμως στην Ελλάδα μία θρησκευτικότητα που ήταν γεμάτη από ηθικολογίες, ευσεβισμούς και συνθήματα. Η αυτονόητη και τόσο σημαντική θεραπευτική διάσταση της ορθόδοξης παράδοσης που συναντούμε στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη, στη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας, στο ομολογιακό πνεύμα των Αγίων Μαρτύρων, στους βίους των Αγίων, στην υμνολογία της Εκκλησίας, στη λαϊκή ευσέβεια, λησμονήθηκε εν πολλής κατά τον 20ο αιώνα. Μάλιστα, αν ρωτούσες και επισκόπους και κληρικούς και θεολόγους και μοναχούς και λαϊκούς κατά την περίοδο αυτήν, ποιος είναι ο λόγος που είσαι χριστιανός, που ασχολείσαι με την Εκκλησία, η συντριπτική πλειοψηφία θα σου απαντούσε ότι ο κυριότερος λόγος που είμαι χριστιανός είναι για να μάθω να είμαι ηθικός και καλός άνθρωπος, να κάνω καλές πράξεις και φιλανθρωπίες και να αποτελώ πρότυπον ανθρώπου για την κοινωνία. Και όλα αυτά τα έλεγαν όχι γιατί είχαν κάποιαν κακή προαίρεση, αλλά δεν αντιλαμβάνονταν ότι στη ζωή τους είχε εισέλθει ένα ψεύτικο ήθος, ένα ψεύτικο πρότυπο καλοσύνης, φιλανθρωπίας και δράσης που κληρονομήθηκε από την παπική και προτεσταντική θρησκευτικότητα. Μια θρησκευτικότητα που απόλεσε τη χάρη της αγιότητας, αναπτύσσοντας εδώ και χίλια χρόνια μία θεολογία η οποία δεν οδηγεί στην κάθαρση, το φωτισμό και την αγιότητα, αλλά δια των έργων, στην εγωπάθεια και αυτοδικαίωση της καλοσύνης. Προσέξτε τη φθορά και την αλλίωση που υπέστησαν οι Έλληνες Ορθόδοξοι. Όλοι γνωρίζουμε ότι άμα τρυπήσει ένα μήλον και το βάλουμε μέσα στα πολλά, θα φθαρούν και τα υπόλοιπα. Έτσι επήλθε και η αλλίωση αυτή του ήθους μέσα στην Εκκλησία μας, εξαιτίας αυτής της σάπιας και λαθασμένης θρησκευτικότητας
που μας ήρθαν από τη Δυτική Ευρώπη και τους αιρετικούς παπικούς και προτεστάντες. Αυτοί βεβαίως είχαν αρχίσει την προσπάθεια να εσπείρουν στους ορθοδόξους του αιρετικών τους αυτών ευσεβιστικών ήθος αιώνες πριν. Αλλά μέχρι και την τουρκοκρατία η ζημιά που προκάλεσαν ήταν ελάχιστη. Επειδή η λαϊκή ευσέβεια ήταν εμπειρικά ενωμένη με την αποστολική παράδοση της Εκκλησίας μας και δεν επέτρεπε να αλλοιωθεί το βίωμά της. Η μεγάλη αλλίωση της Ορθοδόξου Θεολογίας άρχισε να γίνεται από την ώρα που η Ελλάδα απέκτησε το δοτόν κράτος των Βαβαρών τον 19ο αιώνα. Και οι θεολόγοι εισήλθαν μαζικά από την Βαβαρία και Αλλαχού στην Ελλάδα γοητεύοντας πολλούς Ορθοδόξους σπουδαγμένους. Αποτέλεσμα ήταν να εισέλθουμε στον 20ο αιώνα μέσα από αυτήν την μεθοδευμένη αλλίωση, οπότε γεννήθηκε το ήθος του ευσεβισμού και όχι της ευσέβειας, του κάθος πρεπισμού και όχι της μετάνοιας και της αγιότητας. Στην Κύπρο, τα εκκλησιαστικά πράγματα δεν διέφεραν και πολύ από την Ελλάδα. Εξαίρεση αποτελούσαν μερικά μοναστήρια, όπως η Ιερά Μονή Σταυροβουνίου, που σε αυτήν εφαρμοζόταν ο ησυχαστικός τρόπος ζωής και εσωτερικής νοεράς προσευχής, που έφεραν οι πρώτοι πατέρες στα ύστερα τους χρόνια στη Μονή από το Άγιον Όρος και κάποιους άλλους χώρους. Η Κύπρος κρατήθηκε στην Ορθόδοξη ζωή από τη λαϊκή ευσέβεια, την ευσέβεια των γιαγιάδων και των παππούδων, που συνέχιζαν να παραμένουν προσιλωμένοι στην πίστη που παρέλαβαν από τους προγόνους τους και όχι από τη θεολογία που διδασκόταν στα σχολεία και στις ενορίες. Ασφαλώς, η γνώση της αυθεντικής θεολογίας και η εμπειρία της αγιότητας ήταν, είναι και θα είναι το κύριο συστατικό της θεραπευτικής αγωγής της Εκκλησίας μας. Θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε ότι στους πρώτους αιώνες της Εκκλησίας μας δεν εχειροτονείτον, και το τονίζει αυτόν ο πατέρας Ιωάννης, κανένας ιερέας, εάν δεν περνούσε από το στάδιο της καθάρσεως στο στάδιο του φωτισμού. Με θλίψη διαπιστώνω ότι έχουμε ανάγκη όλοι μας, πρωτίστως οι επίσκοποι και οι ιερείς, επαναβαγγελισμού. Έχουμε ανάγκη καθάρσεως και φωτισμού. Έχουμε ανάγκη συνειδητοποιήσεως της ασθενίας μας, ούτως ώστε να αναζητούμε συνεχώς τη θεραπεία μας μέσα στην Εκκλησία. Είναι λυπηρόν να το ομολογεί αυτόν ένας επίσκοπος. Αλλά από την άλλη, ουέ και αλίμονον, εάν δεν συνειδητοποιούμε ότι η Εκκλησία είναι ένα νοσοκομείο που θεραπεύει τον άνθρωπο από τα πάθη του, που τον μαθαίνει να μετανοεί και να καθαρίζει την καρδία του για να μπορέσει να ενωθεί με τον Τριαδικό Θεό και τον συνάνθρωπό του, και ότι εμείς οι επίσκοποι είμαστε οι αρχίατροι, αν είμαστε, και οι κληρικοί, δεν ασχολούμαστε με τον καθαρισμό, τον δικό μας φωτισμό, και όταν η θεολογία μας πάυσει να έχει το χαρακτήρα της θεραπείας, που πολύ ορθά επισημαίνει ο πατήρ Ιωάννης, τότε αντί να είμαστε ένα νοσοκομείο με γιατρούς, θα είμαστε ένα νοσοκομείο με νοσοκόμους. Οπότε αντιλαμβάνεστε, όταν θα κληθούμε να εγχειρίσουμε και να θεραπεύσουμε τους ασθενείς, θα τους κάνουμε χειρότερα, για να μην πω ότι θα τους θανατώσουμε. Επιπλέον, θα ήθελα να επισημάνω ότι στις μέρες μας ο ευσεβισμός ως θρησκευτική έκφραση και βίωμα που τόσο πολύ πολέμησε ο μακαριστός πατήρ Ιωάννης εξακολουθεί να υφίσταται με άλλων προσωπείων και εκπαραλλήλου μαζί με την άλλη μορφή αλλίωσης της πνευματικής ζωής, την εκκοσμίκευση, να έχουν διεισδύσει σε ποικίλους εκκλησιαστικούς χώρους, μονές και μητροπόλεις. Η σύγχρονη εκκοσμίκευση του κλήρου και η ορθόδοξη πατερική θεραπευτική αποτελούν δύο ασύπτωτες οντολογίες. Αποτέλεσμα λοιπόν των παρεκκλήσεων αυτών από την αυθεντική μας εκκλησιαστική παράδοση είναι η λεγόμενη, στην Ελλάδα ακούεται κατά κόρον αυτό, μεταπατερική θεολογία,
και το να δίνεται υπερβολική έμφαση στην κοινωνική και κοσμική δράση, ενισχύοντας την εκκοσμικευμένη αντίληψη που θέλει την Εκκλησία να λειτουργεί ως ένας ακόμη κοινωνικός θεσμός που προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης δήθεν προοδευτικής κοινωνίας που αποτάσσεται των καταυτήν συντηρητισμών. Οπότε, πολλοί επίσκοποι, ιερείς και θεολόγοι, στην προσπάθεια τους αυτήν να φανούν χρήσιμοι και προοδευτικοί, αποφεύγουν να μιλούν για αγιότητα και δι' για τη σύγχρονη αγιότητα, για μετάνοια, για την ορθόδοξη άσκηση, για πάθη και πειρασμούς και τον σατανά και τις μεθοδίες του, σαν όλα αυτά να είναι πράγματα ξεπερασμένα. Και όχι μόνον ως εδώ, αλλά βλέπουμε και να χλεβάζεται από πολλούς ο προφητικός λόγος, που είναι άρρητα συνδεδεμένος με την αγιότητα και να περιορίζεται στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης σε μια εποχή σαν τη δική μας, εξόχως προφητική και αποκαλυπτική. Επιπρόσθετα, αντιλήφθηκα ιδιαιτέρως μετά τη συμμετοχή μας στη Σύνοδο της Κρήτης το μεγάλο κενό που έχουμε η Ορθόδοξη, τη σύγχυση που μας διακατέχει γύρω από την ορθή ερμηνεία των δογμάτων της Εκκλησίας μας, αλλά και την αμηχανία όταν συναντάμε ανθρώπους τόσο ορθόδοξους όσο και ετερόδοξους, οι οποίοι ζητούν έναν λόγο βιωματικών, εμπειρικών από μας, που να στηρίζεται πάνω σε στέρεες βάσεις, πάνω σε μια αναδιάλειπτη συνέχεια που μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία κατέχει. Και αυτό να συμβαίνει σε μια εποχή που οι ετερόδοξοι έχουν αντιληφθεί, όχι όλοι, αλλά αρκετοί, ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχει μια συνέχεια, μια ροή αγιοπνευματική, μια συνεχής παρουσία του Τριαδικού Θεού, μια συνεχής μετάνοια που γεννά Αγίους, που αυτοί έχουν χάσει εδώ και χίλια χρόνια. Αλλά και εμείς πόσο θα πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό που παρόλα τα χάλια και τις ελλείψεις μας, μας αξίωσε να έχουμε έναν Άγιον Παΐσιον, έναν Άγιον Πορφύριον, έναν μάρτυρα Φιλούμενον, έναν Γέροντα Ιάκωβον, και να μας ξελασπώνουν. Για τούτον και είναι η μεγάλη αμαρτία να μην μιλάμε για τη σύγχρονη αγιότητα, την ώρα που ο Θεός επιτρέπει εμείς οι Ορθόδοξοι να έχουμε στον 20ο και στον 21ο αιώνα τόσους μεγάλους Αγίους, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αλλά και στη Ρωσία, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στη Σερβία και όπου υπάρχει Ορθόδοξία, για να αναδείξει ο Θεός στις μέρες μας Αγίους τέτοιων αναστημάτων, σημαίνει ότι θέλει να μιλούμε για αυτούς και να προσπαθούμε να τους μιμηθούμε. Συν της άλλης, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αμφιβάλλουμε ότι μία είναι η Εκκλησία, η Ορθόδοξος, αυτή που συνεχίζει μέχρι σήμερα να αναδεικνύει Αγίους και Αγίες. Καμία χριστιανική αίρεση ομολογία δεν μπορεί να ονομαστεί Εκκλησία. Ακόμη και ο όρος ετερόδοξος σημαίνει τον άνθρωπο που έχει άλλες δοξασίες, που δεν είναι ορθόδοξος. Και εδώ φαίνεται η μεγάλη αξία της θεολογίας του πατρός Ιωάννη Ρωμανίδη, που συμμετέχοντας και αυτός ως απεσταλμένος του Οικουμενικού Πατριαρχείου σε διάφορους διαλόγους με τους ετεροδόξους, επέμενε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μία Αγία και Καθολική και καμία άλλη. Και όταν λέμε ότι στις Οικουμενικές Συνόδους συμμετείχαν θεοφόροι πατέρες, κυριολεκτούμε, ανάμεσα σε αυτούς υπήρχαν φωτισμένοι και αγιασμένοι επίσκοποι, που με τις Αγίες και δεόπνευστες αποφάνσεις και αποφάσεις τους στερέωσαν την πίστη των Ορθοδόξων και αντιμετώπισαν όλες τις αιρέσεις που ήθελαν να αλλοιώσουν την ορθή πίστη του λαού. Ζούμε σε εποχές αποστολικές και άκρως ομολογιακές. Να σας θυμίσω ότι ο γέροντας Σοφρόνιος του Έσσεξ πριν από δεκαετίες
είχε προειπεί ότι ο αιώνας μας θα είναι αιώνας της ομολογίας. Πιθανόν όλοι να κληθούμε να ομολογήσουμε την πίστη μας ενώπιον ανθρώπων που υπηρετούν το αντίθετο πνεύμα, ακόμη και να μαρτυρήσουμε για αυτήν, όπως έχουν μαρτυρήσει δεκάδες χιλιάδες αδελφοί μας στην κομμουνιστική Ρωσία και όπως μαρτυρούν σήμερα στη γειτονική μας Συρία. Αλλόμως, ναι μεν πρέπει να είμαστε ομολογητές της πίστεώς μας, αλλά να έχουμε διάκριση και να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην φτάνουμε στα άκρα της πλάνης του ζηλωτισμού. Η Εκκλησία δεν είναι θεσμός, αλλά το θεανθρώπινο σώμα του Σωτήρος Χριστού, παρατηνόμενον στους αιώνες. Άρα, δεν μπορούμε εμείς, επειδή διαφωνούμε με τις αποφάσεις κάποιων επισκόπων, να φεύγουμε από την Εκκλησία, από το σώμα του Χριστού δηλαδή, και να επαναβαγόμαστε με τη δική μας υποτιθέμενη θεολογία. Η Εκκλησία είναι μία και τα λάθη των επισκόπων της τα διορθώνουν οι επόμενες σύνοδοι. Το επαναλαμβάνω, η Εκκλησία είναι μία και τα λάθη των επισκόπων της τα διορθώνουν οι επόμενες σύνοδοι. Αυτά μαθαίνουμε από τη θεολογία και του πατρός Ιωάννη Ρωμανίδη. Ο δε Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, σχετικά με αυτόν το θέμα, σε επιστολή του το 1969, και γνωρίζω πολύ καλά ότι αυτή η επιστολή ήταν και αποτέλεσμα μιας συνεργασίας των δύο, Αγίου Παϊσίου και Πατρός Ιωάννη Ρωμανίδη, σημείωσε: ανάμεσα στα πολλά και εξαίρετα και θαυμάσια που γράφει προφητικά ο Άγιος Παΐσιος για όλα αυτά τα σήμερα συμβαίνοντα, η Ορθόδοξος Εκκλησία μας δεν έχει καμία έλλειψη. Η μόνη έλλειψη που παρουσιάζεται είναι η έλλειψη σοβαρών ιεραρχών και ποιμένων με πατρικές, πατερικές αρχές. Είναι ολίγοι εκλεχτοί, όμως δεν είναι ανησυχητικόν. Η Εκκλησία είναι η Εκκλησία του Χριστού και Αυτός την κυβερνάει. Δεν είναι ναός που χτίζεται από πέτρες, άμμων και ασβέστην από ευσεβείς και καταστρέφεται με φωτιά βαρβάρων, αλλά είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και ο πεσόν επί των λίθων τούτων συθλαστήσεται, εφόδαν μπέσει λυκμίσει αυτόν. Ο Κύριος, όταν θα πρέπει, θα παρουσιάσει τους Μάρκους τους Ευγενικούς και τους Γρηγόριους Παλαμάδες, για να σαγκεντρώσουν όλα τα κατασκανδαλισμένα αδέλφια μας, για να ομολογήσουν την Ορθόδοξον πίστην, να στερεώσουν την παράδοση και να δώσουν χαράν μεγάλην εις την μητέρα μας Εκκλησία. Πόσον επίκαιρα σήμερα, αδελφοί μου, αυτά. Ο πατέρας Ιωάννης Ρωμανίδης, τονίζοντας τη σημασία της θεραπευτικής αγωγής της Ορθοδοξίας, αλλά και της θεοπτικής εμπειρίας των Αγίων στη θεραπευτική αυτή διαδικασία, γράφει σχετικά: «Γνώση του Θεού μπορεί να έχει μόνον ο θεούμενος, ο Άγιος δηλαδή, ο οποίος γνωρίζει τον Θεόν απευθείας, και η εμπειρία αυτού του θεουμένου είναι το θεμέλιον της Ορθοδόξου πίστεως περί του Θεού. Δηλαδή ο θεούμενος γνωρίζει τον Θεόν απευθείας, μετά μας μεταδίδει τα περί Θεού και εμείς έχουμε γνώση περί του Θεού από τον θεούμενον. Οπότε, ο προφήτης και ο Απόστολος και ο Άγιος της Εκκλησίας είναι η αυθεντία η δική μας περί Θεού και εμείς έχουμε πίστη στον Θεό μέσω αυτών των ανθρώπων». Να γιατί είναι τόσο σημαντική η πίστη Παϊσίου, Πορφυρίου, Ιακώβου, Ευμενίου, Σοφρονίου. Διότι εμείς έχουμε την πίστη αυτών των ανθρώπων και πρέπει να επαληθεύουμε επόμενοι τις Αγίες Πατράσει αυτών των ανθρώπων επόμενοι. Πώς λέει στο μεγάλο απόδειπνο: «Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, του Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ». Σήμερα οι πατέρες που διαδέχθηκαν την πίστη Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ είναι αυτοί οι άνθρωποι του Θεού, οι σύγχρονοι.
Δεν μπορούμε εμείς να έχουμε άλλη πίστη από αυτούς. Ή να λέμε, μα δεν είχε πτυχία ο Ιερό Παΐσιος. Και να στηριζόμαστε στα πτυχία του κάθε ακαδημαϊκού που τα πήρε στη Γερμανία και στην Αγγλία. Η εμπειρία είναι στο κελίν, είναι στο κλάμα, είναι στη μετάνοια που έρχεται. Δεν μπορούμε να έχουμε άμεση εμπειρία του Θεού, εκτός και αν έχουμε φτάσει στο στάδιο του φωτισμού και της θεώσεως στην πνευματική μας ζωή. Θα ήθελα, σαν κατακλείδα στην απόψινή ομιλία μας, να καταθέσω ακόμη μίαν εμπειρία της αγιασμένης γερόντισσας από την Κρήτη που προαναφέραμε και που νομίζω πως ανακεφαλαιώνει όλα όσα είπαμε κατά τον καλύτερον τρόπο. Ακούτε τι λέει μια κοτσάκαρη της Κρήτης. «Όταν κλαίω και στενάζω για τις αμαρτίες μου, βαθαίνει η καρδιά μου, αναστενάζω από τα τρίσβαθα της ψυχής μου και ανακουφίζομαι. Η ευχή τρέχει, τρέχει και σε ανύποπτο χρόνο δεν ξέρω πώς, με τα κιάλια της καρδιάς βλέπω το άπλετον εκείνον φως που ο νους δεν χωράει και γλώσσα δεν διηγάται. Κανείς δεν μπορεί να περιγράψει το μεγαλείον του ουρανού. Ο ουρανός κρύβει πολλά μυστήρια. Το φως είναι άπλετον, δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Είναι ασχημάτιστον, όμοιον, είναι γεμάτον πληροφορίες». Που είναι η κβαντική φυσική του ΣΕΡ, να το ακούσουν αυτόν. «Είναι γεμάτον πληροφορίες το τριαδικό φως. Πολλά ανεξήγητα εξηγούνται μέσα σε αυτό. Κάποια μπορείς να διηγηθείς, αλλά τα περισσότερα όχι». Είναι το φως του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Σε ένα φως φαίνονται και οι τρεις, αλλά διακρίνονται και σαν τρία φώτα που είναι ένα φως. Δεν ξέρω πώς να σας το περιγράψω. Και ακούτε τώρα περιγραφή της Αγίας Τριάδος εμπειρική. Ο άναρχος πατέρας δεν φαίνεται, ουδείς τον είδεν. Ούτε θα τον δει ποτέ, ούτε οι άγγελοι. Τον κρύβει το πολύ φως. Φαίνεται όμως η αγαθότητά του, η αγάπη του που δεν περιγράφεται, η πρόνοιά του για τον κόσμο, η ανεκτικότητα και η μακροθυμία του. Ο Υιός φαίνεται, γιατί έγινε σαν εμάς, πήρε ανθρώπινο σώμα, και φαίνεται καθαρά να βγάζει φως. Έχει γαλάζα μάτια, καστανόξαθα μαλλιά και διχαλωτά γενάκια, μέτριον ανάστημαν και συμμετρικό σώμα. Τι θυμίζει αυτόν, Άγιελε Μεσού? Την όραση που είχε ο Άγιος Παΐσιος μικρόν παιδάκι εις την Κόνιτσα και είπε μετά όταν επήγε στο μοναστήρι στη Σουρωτή πώς να ζωγραφίσουν τον Χριστό. Και τον ζωγράφισε όπως τον περιγράφει αυτή η γιαγιά. Έχει αθεράπευτες τις πληγές του Σταυρού για να τον αναγνωρίζουμε, γιατί πολλοί τον είπαν πλάνος σοφών και άλλα. Το Πνεύμα του Άγιον, το Πνεύμα του Άγιον λέει δεν φαίνεται. Είναι φως, ήρθε στον κόσμο και δεν έφυγε. Κινείται με μεγάλων γκρότων, αλλά δεν το ακούει κανείς. Περνάει από όλους συνεχώς, αλλά σκηνώνει όπου υπάρχει μετάνοια. Τα θεϊκά ευωδιάζουν. Εφραίμ Κατουνακιώτης. Τα θεϊκά, λέει, ευωδιάζουν. Φέρνουν γαλήνη, ηρεμία και παράδεισο στη ψυχή και έλεγχο για τα χάλια μας. Βλέπω μέσα στο φως ότι ο Θεός είναι το παν και εγώ μηδέν. Και μου έλεγε ο γέρο Ευμένιος ο λεπρός, «Χωρίς το Χριστόν εγώ βλέπω ότι είμαι έναν τίποτα». Και εγώ που ήθελα να είμαι κάτι, του έλεγα «Όχι και τίποτα γέροντα, κάτι είμαστε». Και μου έλεγε «Όχι παιδί μου, χωρίς το Χριστόν είμαστε έναν τίποτα». Άγιε Αρχιερείς, αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί, μπορεί η μελέτη των θεολογικών έργων
σαν την εμπειρική δογματική του πατρός Ιωάννη Ρωμαδίνη, που μας απασχόλησε απόψε και οι εμπειρίες άλλων θεολόγων της εμπειρίας, εμπειρικών, να επιφέρει μία κούραση από την πυκνότητα των εκάστοτε αναπτυσσομένων θεολογικών νοημάτων. Αλλά η θεολογία μας έτσι είναι, πυκνή, με στήθιον νοημάτων, πλήρης πληροφοριών της τρυφαούς θεότητος. Να ξέρετε όμως και τούτον, όταν η θεολογία που μελετούμε είναι ορθόδοξη, τότε αναπαύει και ξεκουράζει την ψυχή και μάλιστα την ενθουσιάζει. Αυτόν το ετώνιζε πολύ σε μας ο Άγιος Πορφύριος. Ό,τι κάμεις μου έλεγε να ενθουσιάζεσαι, καθώς είναι εν Θεός. Ακούτε τη λέξη την ελληνική, πόση θεολογία αν έχει. Δηλαδή τι σημαίνει εν Θεός. Δηλαδή κρύβεται μέσα της ή μάλλον αποκαλύπτεται σε αυτήν ο Θεός ο Τριαδικός. Και όπως είπε και ο Κύριος του Ευαγγέλιον, γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Τελειώνοντας, ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Τελευταία αυτή γερόντισσα, που είναι μάλλον στα ύστερά της Κρήτης, μου λέει, αυτά που ζω, δεν μπορώ δυστυχώς να σας τα πω στην ελληνική, δεν λέγονται. Και όταν πέρσι, όπως σας είπα, πήγα στη Σουρωτήν και είδα και προσκύνησα τον Άγιον Αρσένιο, τον Άγιον Παΐσιο και είδα και τη γερόντισσα Φιλοθέη, με επένεσεν για κάτι ομιλίες που κάμνω. Και εγώ από ευγένεια, όσοι ευγένεια αν έχω, δεν έχω τη φήμη και πολλής ευγένειας, της είπα, και εσείς τι ωραία βιβλία που έχετε γράψει για τη ζωή και τη θεολογία του Αγίου Παϊσίου. Και τι μου είπε, Άγιε Λεμεσού, αχ, δεσπότη μου, αυτοί δεσποτά μου έζησαν τον Χριστόν, εμείς γράφουμε και μιλούμε. Ας εν και τούτο. Ευχαριστώ πολύ.